Βρισκόμαστε στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Μήλωνα, όπου σήμερα θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στις Ακαδημίες Τέννις του Συλλόγου. Δίπλα μου είναι ο προπονητής των Ακαδημιών Τέννις του Μήλωνα, ο κύριος Γιώργος Λιμπερόπουλος. Κύριε Λιμπερόπουλε, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Θέλω να μου πείτε καταρχάς λίγα λόγια για το τμήμα αυτό τέννις του Μήλωνα και πόσα τμήματα υπάρχουν, πώς χωρίζονται τα τμήματα. Πολύ ωραία. Αρχικά πρώτα να μιλήσουμε για το Μήλωνα, ο οποίος είναι ένα ιστορικό σωματείο της Νέας Μήνης, αλλά ένα ιστορικό σωματείο στον χώρο του τέννις. Είναι το τρίτο ιδρυτικό μέλος της Ομοσπονδίας της Αντισφαίρησης στην Πανελλήνια του τέννις και από εδώ έχουμε ξεκινήσει, πάρα πολλοί αθλητές έχουν παίξει, έχουν αναδειχθεί από τα χρώματα του συλλόγου και είναι ένας σύλλογος ιστορικός και ο σκοπός του είναι να αθληθούν τα παιδιά μέσα από ψυχαγωγικά και μοντέρνα τενιστικά προγράμματα. Πόσα τμήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή είμαστε τρεις προπονητές. Υπάρχουν κάπου 20 τμήματα που κάθε τμήμα είναι από 6 ως 8 παιδάκια και διάφορες ώρες είναι καθημερινές, Σαββατοκύριακα. Ο σκοπός μας, όπως σας είπα, είναι η ψυχαγωγία, τα παιδάκια να μάθουν να συμπεριφέρονται όμορφα, πολιτισμένα, να χαίρονται αυτό που κάνουν, να ευχαριστούνται και αν κάποιο ξεχωρίζει, έχουμε αγωνιστικά τμήματα τα οποία σιγά σιγά να προωθηθούν στις αγωνιστικές κατηγορίες. Έχουμε μαζί μας έναν από τους προπονητές της Ακαδημίας Τέννις, τον κύριο Θανάση Ζαχαριάδη. Κύριε Ζαχαριάδη, καλημέρα σας. Γεια σας. Θέλω να μου πείτε, τα τμήματα του τέννις χωρίζονται βάσει των ηλικιών? Μάλιστα, είναι τα παιδικά τμήματα και οι ενήλικες. Από τι ηλικία μπορεί ένα παιδί να αρχίσει να παίζει? Από 6-7 χρόνων κανονικά. Υπάρχουν και παιδιά που ξεκινάνε και πιο νωρίς, αλλά το πιο ιδανικό είναι 6-7 ετών. Εσείς σαν προπονητής τι συμβουλές δίνετε στα παιδιά έτσι για να ανταπεξέλθουν, τι οδηγίες και τι συμβουλές δίνετε στα παιδιά για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του αθλήματος, γιατί είναι δύσκολο άθλημα? Μάλιστα. Λοιπόν, στην αρχή όταν είναι μικρά τα παιδιά ξεκινάνε σαν παιχνίδι, όχι σαν τένις. Στην πορεία φαίνεται αν το παιδί μπορεί να προχωρήσει και σε αγωνιστικό επίπεδο ή όχι. Ξεκινάει σαν παιχνίδι στην αρχή, να έρθει σε επαφή με το άθλημα, να του αρέσει, αν του κάνει και μετά όλα είναι στην πορεία δηλαδή. Thank you.
Συνήθως πώς ανταποκρίνονται τα παιδιά, γιατί είναι ένα άθλημα όχι ιδιαίτερα διαδεδομένο, ειδικά στην χώρα μας, είναι ατομικό άθλημα. Πώς ανταποκρίνονται με την πρώτη τους επαφή τα παιδιά με το άθλημα? Κοιτάξτε, υπάρχουν παιδιά που τους αρέσει αμέσως και υπάρχουν παιδιά που το απεχθάνονται, να το πω εντός εισαγωγικών. Δηλαδή δεν τους αρέσει καν. Γιατί είναι πολλά παιδιά που τους αρέσουν τα ομαδικά αθλήματα. Εδώ είναι λιγάκι μοναχικό, καλογερίσικο, να το πω πάλι εντός εισαγωγικών. Και είναι ανάλογα το παιδί. Στις μικρές ηλικίες θέλουν παρέα τα παιδιά. Υπάρχουν όμως και μικρά παιδιά που θέλουν να παίξουν μεμονωμένα μόνο τους, γιατί έτσι τους αρέσει, είναι ίσως ο χαρακτήρας τους. Υπάρχουν παιδιά που θέλουν να το ακολουθήσουν επαγγελματικά? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, επειδή είμαστε λίγο πίσω, το παιδί όταν θα φτάσει σε μια ηλικία για κορίτσια γύρω στα 11 με 12 και αγόρια το πολύ μέχρι 12-13 πρέπει να δυστυχώς να φύγουν στο εξωτερικό. Εδώ δεν υπάρχει τόσο. Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, οι συνθήκες. Προϋποθέσεις, μάλιστα, ναι. Από τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Μήλωνα, Ανδρέας Λεκάκης.